Επί ώρες απολογούνται στον ανακριτή τα 13 μέλη του πληρώματος της Θαλαμιγού Περσεφόνη που κατηγορούνται ότι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προκαλώντας την πυρκαγιά στο Πευκοδάσος της Ύδρας. Όλοι δήλωσαν αθώοι, ενώ ο καπετάνιος του σκάφου στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι κανένα βεγγαλικό δεν εκτοξεύθηκε από τη Θαλαμιγό. Ένα-ένα τα μέλη του πληρώματος της Θαλαμιγού Περσεφόνη, από την οποία εκτιμάται πως εκτοξεύθηκαν τα πυροτεχνήματα που έκαψαν δασική έκταση στην Ύδρα το βράδυ της Παρασκευής, οδηγούνται στον ανακριτή Πειραιά. Εναντίον τους έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα και οι 13 κατηγορούνται για εμπρισμό δασικής έκτασης με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο μέλους του πληρώματος, όλοι οι κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πρόκληση της πυρκαγιάς. Δεν μπορούν τα παιδιά αυτά να είναι ξυλαστήρια θύματα για τις πυρκαγιές που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και ποτέ δεν έθεταν σε κίνδυνο το σκάφος, την ασφάλειά τους και τη δική τους και των επιβατών. Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του πληρώματος μετά από καταθέσεις δύο αυτοπτών μαρτύρων, εργαζομένων άλλης Θαλαμιγού. Εκείνοι είναι που άκουσαν 15 με 20 κρότους που συνοδεύονταν από λάμψεις και αργότερα είδαν καπνό στο νησί και την έναρξη της φωτιάς. Ουδε μία χρήση φωτοβολίδων, βεγγαλικών ή πυροτεχνημάτων ιασδήποτε μορφής ουδέποτε έγινε από οποιονδήποτε στη Θαλαμιγό ή εκτός αυτής. Σε σχετικό έλεγχο βρέθηκαν όλες οι ναυτικές φωτοβολίδες άθικτες. Ο μάρτυρας παραπλέον το σκάφος αναφέρει ρητά στην κατάθεσή του ότι ουδέποτε μίλησε για εκτόξευση πυροτεχνημάτων από τη Θαλαμιγό Περσεφόνη 1. Η ανακρίτρια πάντως έχει ζητήσει αυτοψία τόσο στο χώρο του σκάφους όσο και στη δασική περιοχή που κάηκε. Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Μέγκα ότι δεν κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των επιβατών που πιθανώς να είχαν καταγράψει την εκτόξευση των βεγγαλικών. Δεν υπήρξε κατάσχεση των κινητών κάποιον από τις επιβάτες, δειγματοληπτικά 3-4 ή όλων. Κάποιος θα το έχει το βιντεοσκοπεί στο κινητό, προφανώς για αυτή τη χαρούμενη στιγμή. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες όλων των μελών του πληρώματος, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω δικαστική τους μεταχείριση.